τη σημερινή μέρα, όπως και την αυριανή, με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι η διαίσθησή σας, αυτό που νιώθετε, άσχετα αν συμφωνεί με τη λογική αυτή τη στιγμή, μπορεί να λειτουργεί πιο δυνατά ή μπορεί να μιλάει πιο δυνατά. Να δώσετε λοιπόν μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την εσωτερική φωνή που σας λέει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, να την ακούσετε, να μην αδιαφορήσετε, να μην την αγνοήσετε. Ακόμη, επειδή είναι και η σημερινή μέρα και η αυριανή μέρα βρίσκει όλους αυτούς τους πλανήτες στο ζώδιο του Σκορπιού και για σας τους κρυούς έχει να κάνει πάρα πολύ αυτό με τα οικονομικά σας, είναι μέρες που καλό είναι να δείτε τι προοπτικές κέρδους μπορεί να έχετε, να ενισχύσετε λίγο περισσότερο το κομμάτι αυτό των οικονομικών, να κάνετε ίσως κάποιες συζητήσεις περί των οικονομικών ή να δείτε, να βάλετε κάποια πλάνα τέλος πάντων σε σχέση με το πώς μπορείτε να διευρύνετε τους οικονομικούς σας ορίζοντες και πώς μπορείτε να έχετε μεγαλύτερο κέρδος ενδεχομένως από κάποιες επενδύσεις επαγγελματικές κτλ. Κτλ. Έχω ξαναπεί για τους κρυούς ότι είναι μια περίοδος αυτή που το επαγγελματικό καίει. Είναι κάτι δηλαδή που είναι στο μυαλό σας, το σκέφτεστε μέρα νύχτα και θέλετε να πάει καλά. Και είμαι βέβαιη ότι θα πάει καλά. Σήμερα εκμεταλλευτείτε και τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η μέρα. Και σήμερα και αύριο.